Στο Άλσος Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών 2014, παρουσιάζεται η παράσταση «Η κυρία με τα σκαμελίας versus Τραβιάτα». Εσείς τι ζητάτε? Την ευτυχία δεν σας βλέπω. Έστω και από μακριά. Είσαι και από μακριά. Εδώ όλος ο κόσμος είναι πρόσδεκτος. Δεν ξενυχτάμε πάντα, αλλά πέσατε στην τυχερή βραδιά. Έχουμε κοντά μας τον ηθοποιό Οδυσσέα Σταμούλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μας πείτε για το δικό σας ρόλο? Εγώ έπαιζα τον Αρμάντο στην παράσταση που μόλις τέλειωσε. Που είναι αυτός ένας ρόλος αρχέτυπος, δηλαδή ένας εραστής μιας κυρίας αμφιβόλου ήθους, η οποία όμως αποδεικνύεται ότι έχει χρυσή καρδιά. Αυτόν τον παγιδεύουν τα ψέματα του περίγυρου. Την διώχνει, αλλά τελικά στο τέλος καταλάβει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν. Επανέρχεται, βέβαια είναι κάπως αργά, γιατί όπως είναι γνωστός ο μύθος, η Μαργαρίτα Γκοτιέ πεθαίνει θυματική. Όμως, επειδή είναι ένα ρομαντικό δράμα στην ουσία αυτό, παρότι έχει και κάποιες αρχές του ρεαλισμού, ενώ το έργο «Κυρία με τις Καμέλες», είναι μια λύτρωση στο θεατείο, για το θεατή, ότι λίγο πριν, ας πούμε, πέσουνε, μπει στον τάφο, ξανά οι δυο εξειδανικευμένοι ή ιδανικοί αυτοί εραστές, ο Αρμάνος δηλαδή και η Μαργαρίτα, ξανασυναντιόνται στο 5 λεπτά πριν επέλθει το μοιραίο. Τον έχω συναντήσει μαζί και την ευγενική, πανέμορφη κυρία μητέρα σας. Αλλά δυστυχώς τη χάσαμε πριν 3 χρόνια. Ού, λυπάμαι που την ανέφερα. Μα κάποιο τι είναι, δηλαδή μου αρέσει να μου τη θυμίζω. Ξέρετε, όταν η χαρά φεύγει, μα θα πήρε την ευτυχία τη θυμίζει. Με τέτοια εφράδια πρέπει να προσέχετε. Αν δεν κάνω. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Χάρη Σεπεντζή, σκηνογράφο της παράστασης «Η κυρία με τα σκαμελίας» που είδαμε απόψε. Κύριε Σεπεντζή, μιλήστε μας για την εμπειρία σας ως σκηνογράφος στην παράσταση αυτή. Ναι, είναι μια παράσταση πολύ ιδιαίτερη. Διαδραματίζεται σε ένα χώρο που χρειάζεται και μέσα σε ένα θέατρο το οποίο χρειάζεται κάποιες ειδικές απαιτήσεις σκηνογραφικές και πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις, όπως το μνήμα το οποίο φεύγει αμέσως από την αρχή της παράστασης και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Όμως με την πολύ αγάπη που έχει η Μέρη Βιδάλη για το θέατρο και παρουσιάζει πάντα πολύ αξιόλογες παραστάσεις, όλα τα προβλήματα ξεπερνιούνται και έτσι παρουσιάζουμε πάντα μια αξιόλογη παράσταση. Φτάνει. Έχετε δίκιο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πέστε στην κόρη σας, κύριε, πως μια άτυχη γυναίκα που ζήτησε έδωσε μόνο μια σκέψη, μια ελπίδα, μια χαρά. Τα θυσίασε όλα γιατί είχε της επιτυχία. Καλημένο μου, παιδί. Με λυπάστε. Διατάξτε με τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε κοντά μας τον ηθοποιό κύριο Τέλη Ζώτο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα μας πείτε... Χαιρόμαστε πρώτα απ' όλα που είμαστε εδώ. Είχαμε και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη σήμερα. Το έργο της την κυρία με τις Καμελίες την παίζαμε όλο το χειμώνα στο διάχρονο, στο νέο κόσμο. Και ήταν η πρώτη φορά που το παίζαμε σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο. Καταλάβατε, από ένα μικρό σε μεγάλο, ιδιαίτερα αυτό το έργο, ήταν σαν να κάναμε πρεμιέρα για πρώτη φορά, παρόλο που κάναμε πολλές παραστάσεις. Και η έκπληξή μας ήταν το ευχάριστο κοινό και το τι μας ανταπόδωσε στο τέλος. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Τι θεωρείτε ότι κάνει αυτό το έργο διαχρονικό? Θα μιλήσω τώρα σαν μεγάλος. Τα παιδάκια, αφού τελειώσουν τα παιδικά έργα στα θέατρα, το πρώτο που μαθαίνουν τι είναι, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Και το δεύτερο, Μαργαρίτα και Αρμάνδος. Είναι κλασικό, με όλη τη σημασία της λέξης. Από το Άλσος Νέας Σμύρνης, για το 1stv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.